Θέλω να πάω στους φίλους μας στην Άξο, που πραγματικά όταν λέω ότι μας αγαπούν και τους αγαπάμε, γιατί εδώ η Κρήτη σήμερα δεν περιορίζεται μόνο στην Κρήτη. Έχει δημιουργήσει σχέση και με την υπόλοιπη, και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, επικοινώνησαν εκεί από την Άξο σήμερα μαζί μας και εμείς μαζί τους μετά βέβαια, άμεση ανταπόκριση. Έχουν ένα ξεχωριστό έθιμο, είναι το έθιμο των γαϊδουριών. Πολύ σωστά. Τα γαϊδουράκια εκεί στην περιοχή τα αγαπούν ιδιαίτερα. Εύη. Πρωτομαγιάτικο έθιμο, ναι. Κρατάει πολλά χρόνια και ναι. Φέτος με ένα ξεχωριστό τρόπο και το έθιμο αυτό, αλλά αν δεν κάνω λάθος και το έθιμο της Γλάστρας τίμησαν στην Άξο. Και το καλό είναι ότι έχουμε απευθείας εικόνα από ένα μεγάλο γλέντι που έχει στηθεί στην περιοχή με πολύ κόσμο και πολύ ωραία διάθεση. Πάμε να τους συναντήσουμε. Είναι η κυρία Λίτσα Καρποντίνη, αντιπρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Κινηδάρου Νάξου, Απίκραντος, και η κυρία Μαρία Τσελέντη, ταμείας του συλλόγου. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Τι κάνετε? Καλησπέρα από τον όμορφο κινήτρο της Νάξου. Καλή Πρωτομαγιά, καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους με υγεία. Είμαστε εδώ στην τοποθεσία Τριάδες, στο χωριό μας Κινηδάρος. Τι μαγευτικό τοπίο είναι αυτό από πίσω? Έτσι, κατά πράσινο. Είναι φτωλή την άνοιξη. Εντάξει, το τοπίο. Να και το γαϊδουράκι από πίσω, αυτό που λέγαμε. Σωστά. Να μας βάλετε στο κλίμα λίγο και να εστιάσουμε στο γαϊδουράκι του εθήμου σήμερα. Το γαϊδουράκι. Ναι. Έτσι. Είναι ο ζέμπος αυτός που βλέπετε. Ναι. Αυτός είναι ο ζέμπος. Αυτός είναι ο ζέμπος, τον μπερδέψαμε. Αυτός είναι ο ζέμπος, ναι. Αυτός είναι ο ζέμπος και από εδώ η ντόλη. Έχετε γαϊδουράκια που σημαίνει ότι τιμάτε την παράδοση, τα αγαπάτε, είναι φιλικά. Τα αγαπάμε, τα προσέχουμε, τα περιποιούμαστε και τα στολίζουμε αυτή τη μέρα για να μας κρατάνε συντροφιά και ξέρετε, στην εκδήλωσή μας. Ότι τα γαϊδουράκια γενικά θέλουν την αγάπη μας από τη μία, ανταποκρίνονται στην αγάπη μας και είναι και ένα είδος που εξαφάνισε. Οπότε περιοχές όπως η Νάξος και εκεί τοπικά δίνουν το καλό παράδειγμα σε όλη την Ελλάδα. Σωστά. Για πείτε μας για το έθιμο σήμερα, βάλτε μας το κλίμα. Να σας πούμε το έθιμό μας, να σας το πει η Λίτσα. Βέβαια, κυρία Καρποντίνη. Το έθιμο είναι κάθε Πρωτομαγιά, συγχωρέστε γιατί είναι η φωνή μου κλεισμένη από την ταχυπορία και από το πανικό που γινόταν σήμερα εδώ. Το έθιμο είναι να ανεβαίνουν τα γαϊδούρια στις ταράτσες την Πρωτομαγιά, βέβαια τώρα δεν το κάνουμε, αλλά το κάναμε παλιότερα. Πιο παλιά τα ανεβάζαν εκεί γιατί η ταράτσα ήταν από κόμμα και κάθε τέτοια περίοδο του Μάη έβγαζε χόρτα για την περίοδο του χειμώνα. Και τα γαϊδούρια ανεβάζαν εκεί για να τρώνε τα χόρτα. Και μια άλλη εκδοχή είναι που πηγαίνουν και οι εχρώτες που τα είχαν στη δουλειά τους εκείνη την ημέρα. Το κάνανε Πρωτομαγιά εορταστική. Και η άλλη εκδοχή ήταν με τους νεαρούς, όταν αγαπούσαν μια κοπέλα, παίρνανε τη Γλάστρα και την πηγαίνανε στη γειτονιά τους, έτσι ώστε να βγει η κοπέλα, να την ψάξει και να γίνει τον ταραβέρι που λέμε και η επικοινωνία που δεν είχε τότε τα τηλέφωνα. Σωστό. Να δουν τις ματιές, να αλλάξουν λόγια και να κάνουν ραντεβού και να γίνει επικοινωνία του γάμου, ας το πούμε. Εμένα μου αρέσει, κυρία Καρποντίνη, η εικόνα που βλέπω με τα μικρά παιδάκια πάνω στα γαϊδουράκια, που αυτό σημαίνει ότι προσπαθείτε να περνάτε και στους νεότερους όλες αυτές τις αξίες, τα έθιμα που έχετε εκεί στην Άξο και είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα και μπράβο σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και ζωντανή μουσική τα βιολιά μας και θα χορέψουμε τώρα, θα σταματήσουμε για λίγο για να μας ακούτε. Πάμε να τους ακούσουμε. Ναι. Έτσι, πάμε. Πάντα θα πέφτεις τίποτα, δεν θέλεις και θα βγάλεις. Έχεις πάντα εσύ για όπλο,
Στο πανηγύρι του Άγιοριου βασίσα γιορτή μοράζω και για δεν προχωρώ κακό με τα παιδιά σου. Έχεις κοντέσει για όλο Πολλά τραγούδια δεν ακούω, πολλά τραγούδια δεν τα ακούω, κι όμως μου πάει πάντα. Κι όμως μου πάει πάντα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να μην κουράσουμε εκεί και τον οπερατέρ μας, εντός αγωγικών ο άνθρωπος εκεί. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Καπούνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, για αυτή την ξεχωριστή επικοινωνία, για αυτή τη μεγάλη αγκαλιά που έχει ανοίξει για την εκπομπή μας και βέβαια προγραμμάτισε, διοργάνωσε και συντόνισε. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Χαιρετισμούς σε όλους τους Ναξιώτες. Γνωρίζω μας παρακολουθούν μέσα από το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή και το live streaming του ομίλου της Crete TV. Θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Με υγεία και του χρόνου. Αυτό έχουμε να πούμε.